Το Εθνικό Μουσείο της Γεωργίας παρουσιάζει μια έκθεση με σκελετούς, οστά και άλλα παλαιολιθικά ευρήματα που καλύπτουν μια περίοδο 2 εκατομμυρίων ετών εξέλιξης. Οι σκελετοί και τα οστά προέρχονται από όλο τον κόσμο, αλλά και η Γεωργία έχει μια τεράστια συλλογή, καθώς βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών. Υπάρχουν περισσότεροι από 500 τόποι με παλαιολιθικά ευρήματα στην περιοχή. Το Τμανίζ είναι μια μικρή πόλη 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Τμπιλίζη. Εκεί βρέθηκε το 2005 ένα κρανίο ανθρώπου ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων ετών. Ακριβώς πριν από 25 χρόνια. Βρήκαμε ένα ανθρώπινο σαγόνι στο Τμανίζι. Προκάλεσε αίσθηση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσαμε να βρούμε απολιθώματα ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων ετών πέρα από την Αφρική. Μετά από αυτήν την ανακάλυψη, βρήκαμε ένα ακόμα απολίθωμα. Τώρα έχουμε 5 κρανία, τα 4 με σαγόνια. Επίσης, διαφορετικά ανατομικά ευρήματα, όπως οστά ζώων και πέτρινα εργαλεία. Τώρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε την καλύτερη συλλογή στον κόσμο από την πρώιμη ανθρώπινη περίοδο έξω από την Αφρική. Στο Τμανίζι, οι επιστήμονες ανακάλυψαν το πιο ολοκληρωμένο κρανίο ανθρωποειδούς που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Είναι η πιο πρώιμη απόδειξη της μετακίνησης των προγόνων μας από την Αφρική προς το Βορρά. Αυτό αναφέρεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Science. Ο χώρος του Τμανίζι είναι η πρώτη απόδειξη της μετακίνησης των ανθρώπων από την Αφρική. Έχουμε πολύ απλά πέτρινα εργαλεία και εγκέφαλους που είναι το 1 τρίτο σε μέγεθος σε σχέση με τους εγκέφαλους των σύγχρονων ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με μεγάλα ελουροειδή και ίαινες και άλλα επικίνδυνα ζώα. Είναι απίστευτο. Η έκθεση έχει τίτλο «Η Γεωργία στη Λίθινη Εποχή» και διαρκεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.